Καλώς ήρθες πίσω στο κανάλι Τέριχα Τζερεμίας. Ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθείς. Την Κυριακή έρχεται podcast Q&A ερωτοαπαντήσεις με τον Ελευθέριο Αργυρόπουλο στο κανάλι Ελεύθερος. Θα είναι πολύ ωραίο το επεισοδιάκι και πολύ χαλαρό, μπορώ να πω, και μου άρεσε πάρα πολύ και το διασκέδασα ότι το κάναμε. Επίσης να πω ότι στο event, σχετικά με το event, τα εισιτήρια των 20 ευρώ και τα εισιτήρια των 30 ευρώ είναι sold out. Τώρα πάμε στα επόμενα. Έχει ακόμα 20 κάτι εισιτήρια στο VIP. Σου προτείνω να προμηθευτείς εισιτήρια VIP. Θα το ανακοινώσω από τώρα. Θα κερδίσετε όλοι στις VIP θέσεις και ένα υπογεγραμμένο βιβλίο του Ελευθέριου Αργυρόπουλου. Μπείτε στο VIP να κλείσουν και αυτά τα εισιτήρια, να μείνουν τα υπόλοιπα και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δείτε επίσης το podcast την Κυριακή που βγαίνει, διότι κάνουμε μία ακόμη έκπληξη. Τη χάλασα, ήτανε δύο έκπληξεις. Η μία είναι τα βιβλία που θα κερδίσετε όλες τις VIP θέσεις. Η άλλη θα πρέπει να δείτε το επεισόδιο και να το παρακολουθήσετε. Να θυμίσω, είναι στις 7 το απόγευμα, ξεκινάει το event 16 12 το Σάββατο στην Αθήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαι στη Γενής Αφάκ, τουρκική εφημερίδα. Ας δούμε τι λένε οι Τούρκοι από μεριά τους. Μετά τα ευτράπελα της Ελλάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κάνουν το κομμάτι τους σχετικά με τις πωλήσεις των F-16 για να συμπληρωθεί η διαδικασία σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, η Ρωσία κάνει λόγο για να πάρουν όλη την Ουκρανία, όλα τα εδάφη της Ουκρανίας. Δηλαδή έχουν χάσει παντελώς τον πόλεμο οι Αμερικανοί και λένε ότι θα πάει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πάλι κάζους μπέλι για την Ρωσία. Αλλά τώρα η Ρωσία λέει: θα πάρουμε όλη την Ουκρανία. Θα σας χαλάσουμε εντελώς τα πλάνα. Αυτό δεν συμφέρει παρεμπιπτόντως, να ξέρεις. Καθόλου κιόλας. Τους Αμερικανούς. Δεν το θέλουν καθόλου η Ρωσία να πάρει όλη την Ουκρανία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι που παίζεται. Αυτά λέει ο Ερντογάν. Δηλαδή, να σου το πω και διαφορετικά. Έρχεται ο Ερντογάν στην Αθήνα. Γίνεται ό,τι γίνεται. Θα δείξουμε και επιπλέον αποσπάσματα του τι πραγματικά συνέβη στην Αθήνα. Και με το που γυρνάει πίσω ή που φεύγει τέλος πάντων από την Ελλάδα ο Ερντογάν, δες το προηγούμενο επεισόδιο για να πάρεις την πλήρη εικόνα του τι συνέβη σχετικά με αυτά, βγαίνει και λέει: Οκ, κάναμε εμείς το κομμάτι μας. Δηλαδή, το να έρθει ο Ερντογάν στην Ελλάδα ήταν το να κάνει το κομμάτι του. Αυτό είναι που προσπαθώ να καταλάβω εδώ πέρα. Τώρα, πουλήστε μας τα F-16. Όλα αυτά με σύμφωνο τον Γεραπετρίτη. Τώρα, για Πετρίτη. Τι ρωτάς, ρε Τέιρ, θα μου πεις, τι ρωτάς, ρε αγόρι μου. Στο Twitter. Αυτοί δεν πίστεψαν ποτέ στην ελληνοτουρκική φιλία. Και είχαν και δίκιο. Είναι αυτοί που πολέμησαν το 1821. Για να τα λέμε και αυτά, για να καταλάβουμε πόσο ξεφτελισμένος είναι αυτή τη στιγμή ο Ραγιαδέλινας. Και ας δούμε ένα ωραίο, πολύ ωραίο βίντεο για τον Ραγιαπετρίτη, που είχε το θράσος και τα μούτρα να πάει στην ΕΡΤ και να δώσει και εξηγήσεις. Εγώ θέλω να το τονίσω. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους. Όπως το έπραξα και το Σάββατο. Στην αρχηγό του κράτους, μιλάει για τη Σακελαροπούλου. Που την είδα, θα το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω πάντα. Στην αρχηγό του κράτους μου, εγώ πάντοτε θα το πράττω αυτό. Εξάλλου τον πρόεδρο Ερντογάν τον είδα, όπως γνωρίζετε, το πρωί. Εγώ τον υποδέχθηκα και νομίζω οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους. Οι εικόνες μιλάνε από μόνες του, κύριε Γεραπετρίτη. Εδώ έχουμε κι άλλη μία εικόνα. Ο Γεραπετρίτης ως υποτακτικός του Σουλτάνου Μητσοτάκη συνεχίζει με την ίδια συμπεριφορά και προς τον Σουλτάνο Ερντογάν. Εις βάρος της χώρας μου όμως. Αυτό δεν είναι εξαπάτηση εκλογικού σώματος. Μπορούμε να πάρουμε κάποιους Democrats οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα αυτό και να κάνουμε μία μήνυση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Άτομα που είναι μέλη του κόμματος και πληρώνουν την ετήσια του συνδρομή όπως κάνουν σε όλα τα σοβαρά κόμματα και να είναι δυσαρεστημένοι. Μαζευτείτε και κάντε μια ομάδα στο Facebook. Ομάδα δυσαρεστημένων Democrats, νεοδημοκρατών να το πω έτσι. Και κάντε τους μια μήνυση γιατί αυτό είναι εξαπάτηση εκλογικού σώματος κανονικά. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπάτησε το σώμα το εκλογικό που τους ψήφισε με το να μη θέλει ο Τσίπρας την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πού το άκουσες αυτό? Να σε βάλει κάποιος αξιωματική αντιπολίτευση και εσύ να πεις: Όχι, δεν θέλω ρε παιδιά. Εγώ ήθελα να γίνω κυβέρνηση. Τώρα κουράστηκα, φεύγω. Πάμε εκεί, γυρνάω Κασελάκης, φέρνω άλλον πίσω. Και έχουμε και εξαπάτηση εκλογικού σώματος και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, αυτά κάποια στιγμή καμιά αδειλίνα θα κάτσει να τα μελετήσει. Άννα Διαμαντοπούλου, στο προηγούμενο επεισόδιο σου είπα:
για το ποιον λόγο είχε επαφή ο Πιερακάκης του Πασόκ, που τώρα είναι υπουργός με τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός παιδείας μάλιστα, με τον ομόλογό του, υπουργό παιδείας, της Τουρκίας. Και βγαίνει τώρα μια άλλη Πασοκτσού, αλλά από το βρωμιάρικο Πασόκ του Σιμιτιστάν. Μάλιστα αυτή η Διαμαντοπούλου πρέπει να είναι αυτή που έκανε το event της τίμησης του Σιμίτη. Αυτή πρέπει να το διοργάνωσε. Θυμάσαι που πήγε ο Μητσοτάκης τότε, θυμάσαι το event. Ενώνεις τις τελείες μεταξύ τους. Οπότε, τι έχουμε. Ένα event που οργανώνει η Διαμαντοπούλου υπέρ του Σιμίτη. Πηγαίνει εκεί ο Μητσοτάκης. Απίστευτο, απίστευτο. Υποτίθεται ότι το Πασόκ Κοινοδού είναι θανάσιμοι εχθροί. Καλά, ναι, καλά, εντάξει. Σας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί κανονικά και εσείς κοιμάστε. Κάμω τα χωριά μου μέσα. Και μετά έχουμε τον Ερντογάν που έρχεται στην Ελλάδα. Άννα Διαμαντοπούλου προτείνει κοινό βιβλίο ιστορίας Ελλάδας-Τουρκίας. Τι λες, μωρή, που τα σκουπίδια της Νουδού σε δέχτηκαν και νομίζω ότι θα σε δεχτούμε όλοι εμείς οι Έλληνες. Προδότες, βρωμιάριδες. Αναλυτικότερα, καλεσμένη στην εκπομπή της ΣΕΡΤ για να σχολιάσει τη συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός πως το 2010 είχε γίνει προσπάθεια σε υπουργικό επίπεδο για κοινό βιβλίο μεταξύ των δύο χωρών. Όταν ο Κουβαράς της είπε «Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο», ανέφερε ότι και η Γερμανία με τη Γαλλία είχαν αγεφύρετες διαφορές και μακροχρόνιες συγκρούσεις όπως το τόλμησαν. Το 2010, όταν έγινε η πρώτη συνάντηση Υπουργικών Συμβουλίων και συμμετείχα ως Υπουργός Παιδείας, είχαμε κάνει μια προσπάθεια η οποία ήταν απίστευτα δύσκολη και για την προετοιμασία της για να συγγράψουμε ένα κοινό βιβλίο ιστορίας, λέει η Διαμαντοπούλου. Συμπλήρωσε, είναι ένα βιβλίο το οποίο θα έχουν όλοι οι μαθητές και θα διδάσκονται 5 βασικά πράγματα. Ποια είναι αυτά τα 5 βασικά πράγματα και δεν θέλουμε τίποτα κοινό με την Τουρκία. Αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα, το μείζον. Εμείς οι Έλληνες θέλουμε να επικεντρωθούμε στις συντηρητικές μας παραδόσεις, στις αξίες, στην ελληνική τη μουσική, τους ελληνικούς χορούς και το χριστιανισμό. Το χριστιανισμό του Ιησού Χριστού όμως, όχι των ραγιάδων της Εκκλησίας, του Ιησού Χριστού το χριστιανισμό. Δηλαδή την πνευματικότητα ουσιαστικά. Έτσι θα είμαστε πλήρως ευχαριστημένοι και πλήρως ικανοποιημένοι. Δεν χρειαζόμαστε καμία κοινή γραμμή με την Τουρκία για να μάθουμε ιστορία. Ξέρουμε πολύ καλά ιστορία. Πολύ καλά ιστορία. Και άμα θες εσύ να μάθεις ιστορία, για πάρε μια βόλτα στην Κωνσταντινούπολη. Να σε κλείσουν μέσα στα σύνορα. Να σε αποκλείσουν μέσα εκεί στα σύνορα. Ως πολίτης πάνε, μην πας όμως ως αξιωματούχος που δεν είσαι τίποτα τώρα βέβαια. Να σε αποκλείσουν μέσα στα σύνορα να δεις πόσο καλοί είναι οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Και πάνε και στην Αγία Σοφιά, αν μπορείς. Κάνε ένα το βαστάει καρδιά σου που η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα της Ελλάδος, η κανονική. Ανήκει τώρα στους Τούρκους, τότε πάνε και εσύ πες ιστορία εκεί μέσα. Γιατί στη συνθήκη της Λοζάνης, για να τα πούμε και αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε, μιλάει για ίση ποσότητα ανθρώπων, μουσουλμάνων για μέσα στην Ελλάδα και χριστιανών για μέσα στην Τουρκία. Αυτό δεν το έχει πει όμως κανένας. Μόνο ένας τα λέει και αυτόν τον είχατε κλειστημένο μέσα. Τον έχετε ακόμα. Αλλά θα βγει, πού θα πάει. Σε ένα άλλο post στο patriotico.gr, εικόνες που δεν τιμούν τη χώρα μας. Και η ένοχη σιωπή της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύσκεψη του Ερντογάν με τους αντισυνταγματικά υπάρχοντες ψευδομουφτίδες της Θράκης στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα. Μαζί τους μουσουλμάνοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το ανέφερα χθες. Ποιες είναι αυτοί οι μουσουλμάνοι βουλευτές? Έχουμε αναδείξει κατά καιρούς ποιοι είναι όλοι αυτοί. Οι οποίοι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ποτίσουν φόρο τιμής σε αρχηγό άλλου κράτους. Δι' του τουρκικού. Οι μουσουλμάνοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι Τούρκοι όμως. Γιατί αυτό προστάζει η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία την έχουν κατακρεουργήσει και την κατακρεουργούν ακόμα μία φορά. Εμείς, οι Έλληνες, θέλουμε την Κωνσταντινούπολη, τα παράλια και τη Μικρά Ασία. Για να το λύξω εδώ το θέμα αυτό. Δεν έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Θέλω τα εδάφη μου. Εγώ είμαι Καπαδόκης. Εκεί που γεννήθηκαν αληθινοί Έλληνες. Να σου το πω και έτσι. Τα εδάφη εκείνα τα θέλω. Η οικογένειά μου, οι Χατζιερεμίες, είχαν άπειρα εδάφη, τόσα πολλά, που τη μια χρονιά καλλιεργούσαν τα μισά και την άλλη τα άλλα μισά. Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, δεν λάβαμε τίποτα από όλα αυτά με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Θέλω όλα τα εδάφη μου πίσω. Και θα τα διεκδικήσω. Δεν αστείευομαι σε αυτά που σου λέω. Όπως διεκδικούν οι Τουρκαλάδες. Έτσι θα διεκδικήσουν κάποια στιγμή και οι αληθινοί Έλληνες. Ας συνεχίσουμε εδώ πέρα με το απίστευτο θέμα. Όχι τυχαία και οι δύο αποχώρησαν από το κόμμα
από το οποίο εκλέχθηκαν για να ενταχθούν σε ένα νέο υποτίθεται σχηματισμό που μάλλον δεν ενοχλείται. Τη Νέα Αριστερά. Μιλάμε για τους δύο βουλευτές μουσουλμάνους, Έλληνες μουσουλμάνους, που πήγανε στο υποκομματίδιο, το νέο υποκομματίδιο της αριστεράς. Ευτυχώς αυτά είναι τα καλά νέα που τελειώνουμε με όλους αυτούς. Τελειώσαν αυτοί, να ξέρετε. Εκεί, στη Θράκη, πρέπει τώρα να ψηφίσουμε έξυπνα. Τελείωσε. Βγάλαμε τον Τοψίδη, συγχαρητήρια, τώρα πρέπει να πάμε έξυπνα. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα, να πάρουμε πίσω την Ελλάδα. Παρόντες, πρώτα-πρώτα υπάρχουν και μουσουλμάνοι οι οποίοι προσβάλλονται από αυτό. Εγώ αν ήμουν από μάκος, θα προσβαλόμουν ιδιαιτέρως αν λέγανε η Διαμαντοπούλου και ο Πιερακάκης να κάνουμε βιβλίο κίνηση ιστορίας. Εγώ θα προσβαλόμουν αν ήμουν από μάκος Έλληνας. Παρόντες σε πρώτο πλάνο, λοιπόν, όλα τα καλά παιδιά σε εισαγωγικά της ελληνικής Θράκης μας, που παρεμπιπτόντως αμείβονται από την κοινή πατρίδα μας. Οι δύο βουλευτές Ξάνθης και Ροδόπης, Ζεϊμπέκ Χουσέιν από τον νομό Ξάνθης και Φερχάτ Οσγκιούρ από τον νομό Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Νέα Αριστερά. Ο μουσουλμάνος δήμαρχος Μίκης, σε παρένθεση από μακοχώρια Ξάνθης, οι δύο ψευτομουφτίδες που έχουν ξεπουληθεί και υποβάλλουν τα σέβη τους στον μεγάλο βεζίρι κατά την επίσκεψή τους στην Αθήνα. Αφού αυτός τους πληρώνει. Το τουρκικό προξενείο αυτό κάνει. Μοιράζει λεφτά με τις μαύρες σακούλες. Αυτό συμβαίνει εκεί στη Θράκη. Εάν δεν αλλάξει αυτό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Ερντογάν ήρθε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με την άδεια του πρωθυπουργού. Θα πάρει δρόμο κι αυτός, έρχεται η ώρα του. Δεν μπορεί να βγάλουν κασελάκι οι Έλληνες. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό, ρε παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε εδώ στη χώρα αυτή να εμείς στέμε για όλα αυτά που βλέπεις. Στηρίξατε 2 εκατομμύρια το Μητσοτάκι. Αυτό είναι εξαπάτηση εκλογικού σώματος. Να μάθετε να ζητάτε τα δικαιώματά σας. Σας έχει κοροϊδέψει και μας έχει ξεφτελήσει. Φταίμε εμείς που φωνάζουμε και τα λέμε. Εμείς απλά δείχνουμε την αλήθεια. Απλά δείχνουμε την αλήθεια. Αλήθεια. Σε ποια χώρα του πλανήτη θα επιτρεπόνταν αυτά τα έσχη? Μαζί τους βέβαια και ο επιχειρηματίας γιος του Σαδίκ Αχμέτ, για τον οποίο τη δεδομένη στιγμή προβάλλεται τηλεοπτική σειρά προπαγανδιστική στην Τουρκία με τη μάνα του. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντέδρασε καν σε αυτές τις αθλειότητες. Έσκυψε για ακόμα μια φορά το κεφάλι. Προσκυνημένη. Μετά το προσκύνημα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γεραπετρίτη στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, ήρθε η σειρά της έμπρακτης αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης και η ταπείνωση της Αθήνας με την υποδοχή μέσα σε πανηγυρικό κλίμα των ψευτομουφτίδων. Ουσιαστικά το πρακτόρου της Άγκυρας. Εκπληκτικό post από το πατριωτικό.gr. Τρομερή δουλειά το πατριωτικό.gr. Ελπίζω να μπαίνετε και να διαβάζετε εκεί μέσα και να ενημερώνεστε εναλλακτικά και σωστά όμως. Μπράβο! Είμαι εντυπωσιασμένος. Εξαιρετικό post. Ακολουθήστε το πατριωτικό.gr και στο Twitter, όπως και εμένα και στο Twitter, εννοείται αυτό. Και να ρίξω λίγο τους τόνους, να γουστάρουμε λίγο εδώ πέρα, να γελάσουμε. Τι σπουδάζεις? Δηλώσω διοίκηση επιχειρήσεων. Και? Τι άχω! Το μυαλό σου ξέρεις, το δικείσαι καθόλου. Να χαρά! Το βλέπω. Να χαρά! Κλάψε λοιπόν. Θα με διατάξεις κιόλας, τι να κάνω. Θα σε κακό. Πάτη μου θεάρω, είμαι. Σε πιμπλάνια του. Είμαι με τα πάνε άνια. Τι κύπτω. Άλλα. Κάτι κλίπα. Μια φίλε εδώ μέσα και τίποτα άλλο. Κι άειρα σε λίγο. Όλοι άειρα της μπάρει. Είσαι τραγικότατη. Με ζηλεύετε όλα. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Mere mortals, like you and I, can understand how the universe works. This was realized long before the Vikings, in ancient Greece. Ελευθέριος Αργυρόπουλος, ο διάσημος Έλλην πυθαγόριος μαθηματικός για μία και μοναδική εμφάνιση στο ξενοδοχείο Τιβάνι Κάραβελ στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου. Πώς νομίζετε ότι ο Μπετόβεν έγραψε μουσική όταν ήταν κουφός? Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα μυστικά που κρύβονται στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά που πρώτα οι Έλληνες αποκάλυψαν στον κόσμο. Οι αριθμοί είναι οι νόμοι του σύμπαντος και ο Πυθαγόρας, αυτός ο μέγας μύστης και διδάσκαλος, ο οποίος μας έδωσε το φως και μας είπε ότι ο αριθμός είναι ο νόμος του σύμπαντος. Εξερευνήστε μαζί μας, μέσα από την ελληνική γλώσσα και τα μαθηματικά, την αλήθεια για τον Θεό, τη ζωή και τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει μόνο δύο μάτια, ούτε μόνο δύο αυτιά. Έχει και το τρίτο μάτι και το τρίτο αυτί. Μη χάσετε την ευκαιρία να διεισδύσετε στα βάθη της γνώσης με έναν από τους σπουδαιότερους μαθηματικούς φιλοσόφους της σύγχρονης ιστορίας. Οι αρχαίοι μόν προγόνοι έγραφαν τους αριθμούς με συνδυασμούς κεφαλαίων γραμμάτων και είχαν κάποιους κανονισμούς ακόμη και για τις χιλιάδες και ακόμη και για μεγαλύτερους
αριθμούς. Ελευθέριος Αργυρόπουλος, για μία και μοναδική εμφάνιση στο ξενοδοχείο Τιβάνι Κάραβελ στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου. Προμηθευτείτε άμεσα τα εισιτήριά σας στο link που βλέπετε στην οθόνη ή πατώντας το σύνδεσμο στο πρώτο σχόλιο. Ελάτε να εξερευνήσουμε όλοι μαζί το μεγαλείο της Ελλάδος. Τώρα θα σου δείξω σε αυτό το κομμάτι του επεισοδίου τι συμβαίνει με τα εισιτήρια. Έχουμε sold out στα 20 ευρώ, sold out στα 30 ευρώ. Την Κυριακή βγαίνει το podcast στο Ελεύθερος, όχι στο Ελεύθερος Plus, στο κανάλι Ελεύθερος εδώ στο YouTube δωρεάν και κάνουμε την ανακοίνωση. Αλλά θέλω να κάνω και επίσης μια ανακοίνωση. Θα δώσω στα μέλη του Ελεύθερος Plus, στο επεισόδιο 33, εάν σχολιάσουν από κάτω, 3 εισιτήρια δώρο με κλήρωση. 3 θέσεις δώρο Red, των 55 ευρώ. Αξίας 55 ευρώ η μία. Οπότε, εάν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, δεν είμαστε πολλά άτομα στο Ελεύθερος Plus, οι περισσότεροι τώρα που είστε Αθήνα, εντάξει, με στηρίζετε με έμπρακτα με 8 ευρώ το μήνα, στηρίζετε τη δουλειά μου με 8 ευρώ το μήνα και όλα αυτά που θέλω να πω και δεν πρέπει να πω στο YouTube, τα λέω μέσα στο Ελεύθερος Plus. Έχουμε βγάλει 33 ολόκληρα επεισόδια. Προσπαθώ να βγάζω όσο πιο συχνά γίνεται. Τώρα έχω το event και λίγο έχω ζοριστεί γιατί είναι το θέμα το οργανωτικό, δεν είναι πολύ εύκολο. Όμως προσπαθώ και δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όταν βγάζω επεισόδιο εκεί μέσα, όπως και όταν βγάζω επεισόδιο εδώ πέρα. 3 εισιτήρια δώρο στα σχόλια μέσα στο Ελεύθερος Plus, στο 33ο βίντεο. Γράψου στην πλατφόρμα αυτήν. Το link θα το βρεις στην περιγραφή από κάτω, αλλά να σου το θυμίσω είναι go.ter.gr κάτω στο YouTube. Και επίσης να θυμίσω κιόλας ότι η μία από τις δύο εκπλήξεις που έρχονται την Κυριακή είναι, το λέω από τώρα, στις VIP θέσεις που είναι 26, θα πάρετε δώρο ένα υπογεγραμμένο βιβλίο του Ελευθέριου Αργυρόπουλου. Θα βρίσκεται στη θεσούλα σας και θα σας περιμένει. Δηλαδή τι κερδίζουν οι VIP? Πρώτον είναι πρώτο τραπέζι πίστα, τέρμα μπροστά. Κερδίζουν το βιβλίο, το οποίο είναι υπογεγραμμένο. Και εννοείται ότι όταν θα κάνουμε και τις ερωτοαπαντήσεις, επειδή το μικρόφωνο θα είναι πιο κοντά σε αυτούς, θα έχουν και μια μικρή προτεραιότητα σε αυτό εδώ. Βασικά κερδίζουν το κεφάλι τους ήσυχο και την ησυχία τους. Και αν έχεις την οικονομική δυνατότητα, πάνε σε αυτές τις θέσεις. Οπότε, θυμίζω ξανά, για το Ελεύθερος Plus, giveaway μόνο για τα μέλη του Ελεύθερος Plus, 3 εισιτήρια μίας θέσης, αν σχολιάσουν στο επεισόδιο νούμερο 33. Να πω ότι μόνο όσοι θα έρθετε να σχολιάσετε, μη στερήσετε το εισιτήριο από κάποιον που θέλει να έρθει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που άκουσες το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω κάτι να έμαθες, ελπίζω να σε βοήθησα. Έχω βγάλει ένα πολύ δυνατό επεισόδιο μέσα στο Ελεύθερος Plus, το επεισόδιο 33 που μόλις προανέφερα. Επίσης να πω ότι την Κυριακή έρχεται και ένα πολύ ωραίο επεισοδιάκι με τον Αργυρόπουλο, τον κύριο Ελευθέριο Αργυρόπουλο, την Κυριακή. Και μετά πάμε για την ερχόμενη εβδομάδα στην τελική ευθεία. Είναι ο μεγάλος μου στόχος. Θέλω να μαζέψω και τα 300 άτομα. Να κλείσω δηλαδή τις θέσεις για το συγκεκριμένο event στην Αθήνα. Θεωρώ ότι είναι σωστό και ηθικό και έρχεται και μια μεγάλη έκπληξη. Δεν μπορώ να πω. Την Κυριακή δες το επεισόδιο μέχρι τέλους και θα καταλάβεις και ποια είναι η έκπληξη. Αν θες να έρθεις, δες το επεισόδιο μέχρι τέλους. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Να είσαι καλά. Περιμένω τα σχόλια σου από κάτω. Γεια χαρά.